Γεια σας. Γεια. Καλώς την. Λοιπόν, Εβελίν, έχουμε πάρει πτυχίο ψυχολογίας. Mm-hmm. Δεν ξέρεις, μπορεί να σε χρειαστούμε. 100%. Γεια σου. Έχεις κάνει ένα ωραίο look, αν το κοιτάξω πολύ γρήγορα, να μπεις μέσα στην αίθουσα. Επίσης, έχεις κάνει πολύ ωραία μαλλιά. Ευχαριστώ, άκουσα και τα άλλαξα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το παντελόνι σου είναι λίγο λαμπερό. Αυτό είναι ζώνη του παντελονιού? Όχι, εγώ την έβαλα έξτρα. Η συγκεκριμένη ζώνη δεν λειτουργεί ακριβώς εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ λαμπερή, το κάνει πιο βραδινό το outfit σου. Ναι. Θα μπορούσες να έχεις επιλέξει, αν θέλεις πια τόσο πολύ ζώνη και είσαι και σαν εμένα που βάζω ζώνες παντού, θα μπορούσες να έχεις επιλέξει κάτι άλλο στις αποχρώσεις που είσαι αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να λειτουργούσε πιο αρμονικά όλο αυτό. Κατάλαβα, ναι. Το πουκάμισο επίσης θα μπορούσες να παίξεις με μια άλλη απόχρωση, παρόμοια με αυτή που έχεις επιλέξει στο κοστούμι. Είναι μια πολύ εύκολη εικόνα για εσένα, θεωρώ, και για τις δυνατότητές σου και για τις γνώσεις σου. Αχ, θα ξεκινήσω να γίνομαι αυστηρή. Όχι. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να γίνω αυστηρή από αυτή τη βδομάδα. Τελείωσε η περίοδος χάριτος. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ αυστηρή. Τελικά, Λάκη, μπορεί με αυτό το look να πάει η Ρο να πάρει πτυχίο? Έχει μια φίλη που τη λένε Τέτα Καμπουρέλη. Όχι. Μα γιατί τη μοιάζει γι' αυτό. Η αγαπημένη μας Τέτα. Και δίνεται και κάπως έτσι και τη πάει. Λοιπόν, είσαι συμπαθέστατη. Αυτό το μαλλί, αυτό το η τσαχπινιά, κάνει για οποιοδήποτε άλλο χώρο και σαν χρώματα που μου τα τέριαξες και με τα λουλούδια. Είσαι γλυκιά, είσαι πάρα πολύ χαριτωμένη. Όχι για το διαγώνισμα της ημέρας. Τώρα λοιπόν, αν τελικά σου λέγανε μετά από αυτό που πήρες τα πτυχία, που είσαι στην ψυχολογία, τι είσαι και τέτοια κτλ. Και σου λέγανε μετά, πάμε κατευθείαν σε απογευματινή μπουζούκια, θα πήγαινες εσύ ή τι θα πήγαινε να αλλάξεις? Όχι, άμα είχα πρόταση θα έφευγα κατευθείαν. Θα άνοιγες το πουκάμισο, το ξεκούμπονε. Για ξεκούμπωσέ το ένα λεπτό. Έχουμε και το περιδέρεο. Είναι και το περιδέρεο. Δεν πειράζει. Πάρ' το από μέσα και. Μπορεί να αφήσω το λουδιά κάτω. Ναι. Για τον κύριο Κουδουνάρη το ετοιμάσω αυτό, γιατί ξέρεις, είναι και ιδιότροπος. Είδες, πολύ πιο ωραίο είναι. Ανέπνευση. Από το κουμπωμένο δεν μ' άρεσε καθόλου. Τέλει. Δηλαδή, είναι υπέροχο. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι καποδιστριακό. Λοιπόν, άκου να δεις τέλειο τώρα. Η Ρο έχει κάνει αυτήν την επιλογή για να φτιάξει το κέφι του Πρίτανη, ενδεχομένως του Προέδρου του Τμήματος, των Καθηγητών. Εσένα, στο φτιάξει το κέφι. Το κέφι πάντα μου το φτιάχνει εμένα, ό,τι και να βάλει. Κοίταξε, μου αρέσει αυτό το κοστούμι, ναι. Και μου αρέσει και το πώς έχει συνδυάσει αυτό που κάμισο που είναι κοντινό στα χρώματα. Η ζώνη δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει, νομίζω το ρίχνει πάρα πολύ. Και το περιδέριο αυτό που είχες πάνω από το γιακά δεν ταιριάζει καθόλου, πρέπει να είναι ή πολύ κοντά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστό αυτό το τόσο κοκτέιλ, ας πούμε, κοστούμι, ναι, για αποφύτιση. Θα μπορούσε να είσαι, να αποφυτά το παιδί σου και εσύ να ντυθείς ένα λίγο παραπάνω, ας πούμε, ναι, και να είσαι εκεί. Γενικά μπορείς να πας σε εκδηλώσεις, σε ένα κοκτέιλ πάρτι, σε εγγένεια, σε πολλά πράγματα. Σε ακαδημαϊκό περιβάλλον και σε αυτές τις περιστάσεις τα στρας δεν, ούτε αυτά τα παπούτσια δεν έχουν καμία θέση. Μα οι ορχιδές για πού ήταν, δεν κατάλαβα. Εγώ πιστεύω για σένα τις πήρε. Τις ορχιδές τις δεν μου πάνε όμως τα χρώματα, εγώ θέλω black tulip. Η τελική βαθμολογία για σήμερα η Ρο είναι... Να ακούσω. Υποχρεωτικά τώρα, αλλά δεν μου βγαίνει, βλέπεις που ζορίζομαι. 5,9. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπα τελικά. Καλή σε διαδρομία. Επαγαθών της κοινωνίας βεβαίως.